παραλλαγή δεδομένων από το πρωί της 5ης 16 Σεπτεμβρίου ως προς την είσοδο όλων των πολιτών στο δικαστικό μέγαρο της Καβάλας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όσοι επιθυμούν να μπαίνουν στο δικαστικό μέγαρο θα επιτρέπεται να μπαίνουν μόνο με επιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να δείχνουν κατά την είσοδό τους αρνητικό αποτέλεσμα rapid test ή PCR, ενώ στην περίπτωση αυτόφορης διαδικασίας και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιτρέπεται να δείχνουν και αρνητικό αποτέλεσμα self-test. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες, τι μέτρα θα ισχύουν από αύριο το πρωί για την είσοδο στο δικαστικό μέγαρο Καβάλας και την εκδίκαση των υποθέσεων τους. Και θα ήθελα να απευθύνω και μια παράκληση προς τους πολίτες, αν κάποιοι παρακολουθούν την εκπομπή σας από αυτούς που έχουν ενδεχομένως υποθέσεις τις επόμενες ημέρες στα δικαστήρια, να μην προσέρχονται την τελευταία στιγμή στο δικαστήριο για να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να γίνεται ο έλεγχος και να αποφεύγεται ο συνωστισμός, διότι ενδέχεται σε μια ώρα η οποία θα δημιουργηθεί και θα καθυστερήσει η είσοδο στο δικαστικό μέγαρο να χαθεί μια υπόθεση η οποία είναι και από τις πρώτες που εκδικάζονται στο Πινάκιο. Γι' αυτό παράκληση και της διοίκησης του πρωτοδικείου είναι όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν υποθέσεις προς εκδίκαση να μην πηγαίνουν την τελευταία στιγμή στο δικαστήριο, αλλά τουλάχιστον μισή ώρα πιο μπροστά να πηγαίνουν τους ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει ο έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται από την αστυνομία προς το παρόν και θα είναι αυστηρότατος, με την έννοια ότι δεν θα επιτρέπεται είσοδος κανενός πλην αυτών οι οποίοι έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμό, το οποίο θα σκανάρεται και το διαπιστώνεται αν είναι πράγματι αληθινό ή όχι. Θα έχουμε το πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο επίσης θα σκανάρεται και αυτό. Τα rapid test και τα μοριακά test. Τα rapid test προς 48 ώρων, τα μοριακά προ 72 ώρων. Υπάρχουν κάποιες πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως τα αυτόφορα, που θα επιτρέπεται η είσοδος ακόμη και με self-test, χωρίς δηλαδή να παίρνει η διαδικασία αυτού των rapid test ή των μοριακών test. Σε γενικές γραμμές είναι βέβαιο ότι για όλους θα ισχύσει αυτό, ακόμη και για τους συναδέλφους τους δικηγόρους. Ναι. Δεν θα έχουν καμία ιδιαίτερη αντιμετώπιση, δεν θα έχουμε καμία ιδιαίτερη αντιμετώπιση και συνεπώς θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν πάω να δικάσω μια υπόθεση έστω και την τελευταία στιγμή ή λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία και δεν έχω το πιστοποιητικό και αναγκαστώ να γυρίσω στο σπίτι για να ξαναπάρω ή να βρω το πιστοποιητικό ή να μου το στείλουν, θα υπάρχει μια καθυστέρηση και όλο αυτό θα αποδεί σε βάρος των υποχρεώσεων μας και εμάς ως επαγγελματιών, αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών οι οποίοι ενδεχομένως να στερούνται την δικαστική προστασία. Εδώ βέβαια να τονίσουμε, για να είμαστε ακριβείς, ότι θα δημιουργηθούν κάποια πρακτικά ζητήματα τα οποία ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να τα επιλύσουμε. Είναι ζητήματα, δηλαδή, παράδειγμα, αν κάποιος κατηγορούμενος ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος ή δεν γνωρίζει για το rapid test και είναι η υπόθεσή του να εκδικαστεί, πώς θα λαμβάνει γνώση το δικαστήριο ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ούτως ώστε να μην προχωρά στην εκδίκαση της υπόθεσης ερήμη του κατηγορουμένου ή ενδεχομένως και του συνήγορου υπεράσπισης, αν το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στο συνήγορο υπεράσπισης. Θα τα δούμε αυτά τα ζητήματα, ήδη είμαστε σε επαφή με την Πρόεδρο Πρωτοδικών, με τον κύριο Εισαγγελέα και με την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, με το Αστυνομικό Τμήμα, για να αντιμετωπίσουμε από κοινού όλα τα προβλήματα τα οποία ίσως παρουσιαστούν από αύριο. Να σημειώσουμε ότι αύριο και μεθαύριο ισχύει η εποχή των δικαστικών υπαλλήλων από τον καθήκοντά τους για 2 ώρες, 9 με 11. Συνεπώς στα δικαστήρια δεν θα ξεκινήσουν στις 9 η ώρα, αλλά στις 11. Οπότε έχουμε όλοι το απαραίτητο χρόνο να προσέλθουμε έγκαιρα και να μην δημιουργηθεί ο συνασπισμός για τον οποίο σας μίλησα πριν. Πάντως, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί ξέρετε ότι αν υπάρχει και ένα, έστω και ένα κρούσμα μέσα σε μια αίθουσα και στο ακροατήριο, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για το σύνολο της αίθουσας, θα έχουμε μεγάλη και τεράστια διασπορά του κορονοϊού μέσα από μια μόνο δίκη. Ναι. Να τονίσουμε, ότι και όλα τα υπόλοιπα μέτρα τηρούνται αυστηρά μέσα στα δικαστήρια, δηλαδή το όριο των εισερχομένων στην αίθουσα που εκδικάζεται η υπόθεση, που δεν μπορεί να είναι πάνω από 15 άτομα, η υποχρεωτική τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, δηλαδή η μάσκα, οι αποστάσεις και όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα ούτως ή άλλως τηρούμε.
σε αυτά τα οποία ήδη μέχρι τώρα πήρε, θα προσθεθούν και αυτά τα μέτρα που σας ανέφερα προηγουμένως για την είσοδο στο δικαστικό μέγαρο. Μάλιστα.